Σειρά επαφών με δημάρχους, παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους αγροτικών συλλόγων του νησιού μας πραγματοποιεί στο νομό Ηρακλείου ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργος Γιοργαντάς εν ώψη της καθόδου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Ηράκλειο. Πρώτος σταθμός ήταν οι Αρχάνες, όπου συναντήθηκε με στελέχη της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, όπου βρέθηκαν στο μικροσκόπιο έργα υποδομής, η πορεία του Λίντερ και όχι μόνο. Μία ακόμα επίσκεψη στην Κρήτη σήμερα, εν ώψη και της αυριανής παρουσίαση του Πρωθυπουργού και της παρουσίασης του προγράμματος για την περιφέρεια Κρήτη συνολικά. Οπότε υπήρχε η ευκαιρία σήμερα και θα υπάρξει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας για συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς και όχι μόνο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην αναπτυξιακή του Ηρακλείου, μια αναπτυξιακή με πάρα πολύ μεγάλη δράση, ίσως την καλύτερη αναπτυξιακή της χώρας, με μετρήσιμα αποτελέσματα. Επισκέφθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στην αναπτυξιακή για θέματα του πρωτογενούς τομέα, του Λίντερ. Πορεία του Λίντερ, το νέο Λίντερ που έχουμε στο το επόμενο διάστημα. Ευτυχώς η αναπτυξιακή δικιά μας, επειδή είναι η πρώτη στη χώρα, δημόσια και ιδιωτική δαπάνη, φτάσαμε στο προηγούμενο πρόγραμμα στα 55 εκατομμύρια ευρώ να διαχειριστούμε ένα μεγάλο ποσό που έδωσε όθηση στην ανάπτυξη του νομού Ηρακλείου. Ο κύριος Γιοργαντάς έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα αρδευτικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, καθώς και στις παρεμβάσεις που υλοποιούνται για τη στήριξη του αγροτικού και κτηνοτροφικού κλάδου στη σκιά της ενεργειακής κρίσης, δηλώνοντας ότι στα τέλη Ιανουαρίου θα καταβληθεί επιδότηση για τις ζωοτροφές ύψους 89 εκατομμυρίων ευρώ. Η κυβέρνηση ήδη από το φθινόπωρο του 2021 έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις. Δεν λέμε και δεν το είπαμε ποτέ ότι αυτές οι παρεμβάσεις μας έχουν απαλλάξει τους αγρότες μας από το 100% της επιβάρυνσης αυτής. Σίγουρα όμως είναι ουσιαστικές παρεμβάσεις που γίνονται είτε σε επίπεδο της τιμής του πετρελαίου, είτε στο επίπεδο της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, είτε στην επιδότηση για την αγορά λιπασμάτων, είτε στην επιδότηση για την αγορά ζωοτροφών. Αυτό το τελευταίο πακέτο, μάλιστα για τις ζωοτροφές ύψους 89 εκατομμυρίων, θα κατευληθεί στους αγρότες μας 30 ή 31. Ιανουαρίου. Η Κρήτη είναι γνωστό ότι στην κτηνοτροφία έχει ένα μεγάλο μερίδιο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι σε σχέση με τη βιολογική κτηνοτροφία, οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης εισέπραξαν το προηγούμενο διάστημα περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ για την βιολογική κτηνοτροφία. Τώρα θα δούμε και τι αντίστοιχο μερίδιο έχει στην ενίσχυση για τις ζωοτροφές. Για το σοβαρό πρόβλημα της έλλειψης εργατών γης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις που στοχεύουν στην απλούστευση των διαδικασιών, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Έχουμε επίσης τις διακρατικές συμφωνίες, οι οποίες έγιναν και με την Αίγυπτο και με τον Μπαγκλαντές. Καταλαβαίνετε όμως ότι αυτές οι παρεμβάσεις θέλουν λίγο χρόνο για να μπορέσουν να αρχίσουν να αποδίδουν. Σίγουρα πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα ακόμα, να απλουστευτεί και η διαδικασία και η όποια διαδικασία ενδιάμεση που δεν προσφέρει με προσθέμενη αξία, για να μπορέσουν με πολύ εύκολο τρόπο να φέρουν τις εργάτες γης. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, μας απασχολεί και εμάς, γιατί καταλαβαίνετε. Κοιτάξτε, τους επόμενους μήνες νομίζω ότι ήδη βελτιώνει την κατάσταση, όχι στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά θέλω να πιστεύουμε ότι εν ώψη της νέας καλλιεργητικής περίοδου θα είμαστε πολύ έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Για τη νέα ΚΑΠ, ο κ. Γιοργαντάς ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις στη χώρα μας σε αντίθεση με άλλες χώρες. Ωστόσο, όπως σημείωσε, αλλάζει ο τρόπος κατανομής. Πρέπει οι αγρότες να αναπροσαρμόσουν λίγο τις καλλιεργητικές τους πρακτικές για να μπορέσουν να εισπράξουν αυτά που εισέπραταν πριν. Δεν μικραίνει η πίτα. Η πίτα είναι ακριβώς η ίδια, είναι τα 19,3 δισεκατομμύρια και μάλιστα η χώρα μας, την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατάφερε να πετύχει αυτό το πολύ μεγάλο ποσό, όταν σε άλλες χώρες μειώθηκε 10%. Η πίτα είναι η ίδια, απλά ο τρόπος της κατανομής είναι διαφορετικός, αλλά με τη σωστή ενημέρωση και τις σωστές παρεμβάσεις από τους αγρότες μας θα πάρουν τα ίδια χρήματα που πέραν μέχρι και σήμερα.